Γιαμάντα Χα. Σιτορίου Σου Κοκάι Καράτεντό. Έτσι είναι. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Σωστά. Πάτε καλά. Θα διαπρέψω στα Ιαπωνικά. Γιατί σας μιλάμε για το ετήσιο διεθνές σεμινάριο και επίδειξη τάδε, δεν το επαναλαμβάνω, μια φορά το κάνεις αυτό, το οποίο διοργανώνεται εδώ στο Ηράκλειο για τα 35 χρόνια καράτε στην Κρήτη. Ακούσατε δύο φωνές. Είναι ο κύριος Νίκος Καραϊσκάκης, εδώ στο στούντιο του 984. Καλημέρα. Αρχηγός εκπαιδευτής για την Ελλάδα του συστήματος Σιτορίου. Σιτορίου Σου Κοκάι Καράτεντο. Τα πάτε, μια χαρά το πάτε. Καλή μόνο. Και είναι και ο κύριος Δημήτρης Πετράκης, ο οποίος είναι γραμματέας της Παγκόσμιας Ένωσης Καράτε. Καλημέρα και στους δυο σας. Καλημέρα σας. Μια γρήγορη διόρθωση, όχι της Παγκόσμιας Ένωσης Καράτε, διότι δεν είμαστε για όλο το καράτε, είμαστε για το συγκεκριμένο σύστημα. Με όλο αυτό τον τίτλο που είπατε εσείς, μην τον επαναλάβω και κουράσουμε πάλι τους ακροατές μας. Καλημέρα σας λοιπόν. Με χορηγό επικοινωνίας τον όμιλο της Credit TV για αυτά τα οποία θα έχουμε μπροστά μας. Τι θα έχουμε λοιπόν μπροστά μας, για να ξεκινήσω από εσάς κύριε Καραϊσκάκη, για να ξέρουν και εκείνοι που ενδιαφέρονται. Αυτοί που μπορεί να είναι μέσα στο χώρο, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα ήθελαν να μάθουν για αυτό το άθλημα περισσότερα πράγματα. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι τα 35 χρόνια καράτε στην Κρήτη, που αν γυρίσουμε πίσω τα έτη, το 84 έγινε η πρώτη σημαντική προσπάθεια από μένα προσωπικά και ιδρύθηκε ο Παγκρήτης Αθλητικός Σύλλογος Μαχητικών Τεχνών με σκοπό την σωστή διάδοση του παραδοσιακού καράτε και συγκεκριμένα του συστήματος Σιτορίου Σου Κοκάι Καράτεντο. Και στη συνέχεια θα έχουμε σεμινάρια με μεγάλους δασκάλους αξιόλογους από Αργεντινή, από Αγγλία, από Γαλλία, από Γερμανία, από Ιαπωνία, και στο τέλος της 24 του μήνα, την Κυριακή, το απόγευμα 7 η ώρα, θα κλείσουμε με μια μεγάλη επίδειξη που εκεί προσκαλούμε όλο τον κόσμο να έρθει στα 2 ώρα και να μας δει, να δει τι κάνουμε, να γνωρίσει από κοντά αυτή την όμορφη τέχνη του Ιαπωνικού καράτε. Μάλιστα. 23 και 24 λοιπόν του Νοέμβρη, εδώ στα 2 αωράκια στο κλειστό, θα επικεντρωθεί το όλο ενδιαφέρον. Ξεκινάτε από ό,τι βλέπω στο πρόγραμμα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα σεμινάρια, για το Σάββατο 10 παρατέταρτο το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι, για να γνωρίζει ο κόσμος, εκτός αν έχει κάτι αλλάξει. Οπότε όχι, το διορθώνετε. Όχι, είναι το και ίδιο. Το απόγευμα 16 και 45 με 5 έως και τις 8.30 το βράδυ. Ακριβώς. Ανάλογες είναι οι ώρες και την επόμενη ημέρα. Ακριβώς. Γιατί κάποιος να μάθει καράτη, κύριε Πετράκη? Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί, είναι άπειροι λόγοι. Θα μπορούσε κάποιος να ξεκινήσει και από παιδί, βέβαια, είναι ιδανικό. Βέβαια το καράτε λέμε ότι είναι για παιδιά από 5 έως 105 χρονών. Εννοείται ότι μπορεί κάποιος να ξεκινήσει σε όποια ηλικία και αν είναι. Σε οποιαδήποτε ηλικία, ποτέ δεν είναι αργά, όπως κάποιοι πολλές φορές νομίζουν. Είναι κάτι το πάρα πολύ όμορφο, για κάποιους είναι χόμπι, για άλλους είναι αγάπη, για άλλους είναι τρόπος ζωής. Τι σου προσφέρει? Μπορεί να προσφέρει ηρεμία, μπορεί να προσφέρει μια συστηματικότητα στη ζωή σε πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς επειδή είναι η Ιαπωνική πολεμική τέχνη, λέμε πολεμική τέχνη, αλλά ουσιαστικά ενώ έχει ξεκινήσει σαν πολεμική τέχνη, εμείς τη λέμε ειρηνική τέχνη, όπως λέγει ο κύριος Καραϊσκάκης. Έχει το Ιαπωνικό σύστημα διδασκαλίας, όπου από το Α πηγαίνει στο Β, από το Β πηγαίνει στο Γ. Υπάρχει ένας πολύ μεθοδικός τρόπος να μάθει κάποιος κάτι. Βοηθάει πάρα πολύ στην ηρεμία, βοηθάει πάρα πολύ σε διάφορες πτυχές, τόσο σωματικά όσο και για τον προγραμματισμό και την πειθαρχία με πάει λίγο περισσότερο, έτσι όπως το ακούω από εσάς. Ναι, και βέβαια σε αυτό το κομμάτι εγώ θα δώσω τη σκητάλη πάλι στον δάσκαλό μου, τον κύριο Καραϊσκάκη, γιατί αυτός μάλιστα έχει το χάρισμα να διδάσκει σε παιδιά με τον δικό του κιόλας τρόπο. Οπότε θα ήθελα, δάσκαλε, εσείς να εξηγήσετε λίγο γιατί είναι καλό για ένα παιδί μάλιστα συγκεκριμένα να έχει και πειθαρχία, πώς θα την αποκτήσει αυτή από την τέχνη. Παρακαλώ. Όταν όμως μιλάτε, επίσης θα ήθελα να μας εξηγήσετε και λέτε ότι μπορεί να ξεκινήσεις από τα τόσα και να φτάσεις μέχρι τα 105 και το λέτε συμβολικά, να μας πείτε και στις μεγαλύτερες ηλικίες τι μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο άθλημα, κύριε Καραϊσκάκη. Καταρχήν, ξεκινώντας ένα παιδάκι, αυτή τη στιγμή τα παιδιά, οι γονείς τα φέρνουν και μας παρακαλάνε να τα κρατήσουμε από 3,5 χρονών. Είναι λίγο δύσκολο αυτό.
Κανονικά είναι καλό να ξεκινάει κάποιο παιδί από 5, αλλά έχουμε μικρές εξαιρέσεις που έχουν ξεκινήσει από 4 και έχουν παραμείνει στο χώρο και έχουν διαπρέψει. Ξεκινώντας ένα μικρό παιδί, αποκτάει πάρα πολλά πράγματα στην αρχή που επειδή πλάθεται ακόμα, όπως είναι η πειθαρχία, όπως είναι ο σεβασμός. Το πρώτο που μαθαίνουμε είναι το ρέι. Η λέξη ρέι στα ελληνικά σημαίνει σεβασμός. Ο τρόπος που εξασκείται αυτός ο σεβασμός, υπάρχει μια μεθοδικότητα στην εξάσκηση. Δεν είναι καταπιεστικό, δεν είναι ας πούμε μια στρατιωτική πειθαρχία που προσπαθούμε να περάσουμε με αυταρχισμό. Είναι θέμα εξάσκησης και θέμα εκπαίδευσης σιγά σιγά το παιδί να μάθει να σέβεται, να υπακούει, να πειθαρχεί τον εαυτό του, να συγκεντρώνεται. Και αυτό ξέρετε καλύτερα, η συγκέντρωση βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, όπως και στα μαθήματα, όπως και σε ό,τι και να κάνουμε. Η συγκέντρωση είναι απαραίτητη. Στις μεγάλες ηλικίες βοηθάει πάρα πολύ. Ας πούμε, μια κυρία πέρυσι μου έλεγε 65 χρόνων, είναι ο μόνος τρόπος που κατάφερα να ρυθμίσω το ζάχαρό μου. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η οποία περνάει ινσουλίνη. Και βοηθάει πάρα πολύ στην εκτόνωση, στην ψυχική ηρεμία του ατόμου, που όλοι μας είμαστε ως πολύ φορτισμένοι. Είναι μια δημιουργική εκτόνωση. Μαθαίνοντας αυτές τις κινήσεις, υπάρχει απόλυτη ασφάλεια στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Γιατί όλα είναι υπό έλεγχο, όλα τα χτυπήματα που γίνονται και οι τεχνικές είναι εικονικά, δεν είναι αληθινά, εννοείται δεν χτυπιόμαστε. Γιατί κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να χρειαζόμαστε μετά ασθενοφόρο απ' έξω από τη σχολή, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς ασφαλή η εκπαίδευση και βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Έχει μεταφραστεί ενδεχόμενα και λάθος από πολλούς από εμάς ότι συνδέεται με το ξύλο και με την αυτοάμυνα. Πιστεύω ότι το ξύλο το γνωρίζουν καλύτερα οι μαραγκοί. Να χαριτολογήσω. Το ξύλο δεν υπάρχει στην περίπτωση με την έννοια που το λέτε. Στην περίπτωσή μας είναι εντελώς ασφαλές. Η εξάσκηση γίνεται, οι τεχνικές που εξασκούμαστε, αμυντικές, επιθετικές τεχνικές, είναι στο να μπορέσουμε να ελέγξουμε μια κατάσταση παρά να χτυπήσουμε κάποιον αντίπαλο. Το πνεύμα δεν είναι να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο με τις τεχνικές. Είναι. Αυτό πολλές φορές λέω θα είναι η τελευταία μας λύση να μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο εφόσον κινδυνεύσουμε πραγματικά. Αυτό που μπορούμε να καταφέρουμε μέσα από τις τεχνικές είναι να μπορέσουμε να δώσουμε τη μάχη χωρίς να γίνει μάχη. Και να αποφύγουμε μια φασαρία, όπως λέγανε και οι παλιοί οι μόνο προγόνοι, η μάνα του φευγάτου δεν έκλαψε ποτέ. Αυτό είναι καράτε. Αυτό άμυνα σημαίνει να μην εμπλακείς, αλλά να μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση χωρίς να κινδυνεύσεις, χωρίς να εμπλακεί σε ένα διαπληκτισμό βίαιο. Αυτό διδασκόμαστε και διδάσκουμε στο καράτε. Χαίρομαι που τα μαθαίνω όλα αυτά. Να το προεκτείνω λίγο παρακάτω. Φυσικά. Υπάρχει καλό και κακό καράτε, διότι και μέσα από τον κινηματογράφο, μέσα από τις ταινίες, διακρίνουμε ότι υπάρχει και το καλό και το κακό καράτε. Αυτό θα σας μπορούσα να πω, ότι καλό και κακό καράτε σαν τεχνική δεν υπάρχει. Υπάρχουν καλοί και κακοί εκπαιδευτές οι οποίοι κάνουν κακή χρήση της τέχνης και έχουν κακό πνεύμα και δημιουργούν κακές εντυπώσεις. Όπως για παράδειγμα στα έργα μπορούμε να πούμε για το φημισμένο έργο του Karate Kid που έδειχνε αυτά τις δύο πλευρές. Είναι ξεκάθαρο ότι σε όλες τις δουλειές, σε όλες τους κλάδους υπάρχουν ας πούμε αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά σε βάθος την τέχνη τους και σε άλλοι που δεν γνωρίζουν επιφανειακά. Για εκείνον που δεν γνωρίζει πώς το διακρίνει αυτό, δηλαδή το μήνυμα που πρέπει να πάρει ένα παιδί ή το μήνυμα που πρέπει να πάρει ένας ενήλικας, διότι το παιδί θα έρθει με την βοήθεια των γονιών του για να ασκηθεί ή οτιδήποτε άλλο, άρα ο γονιός θα πρέπει να καταλάβει πράγματα, ο ενήλικας θα έρθει λίγο πιο συνειδητοποιημένος, ξέροντας μπορεί να είναι άσκηση, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Πώς λοιπόν αυτό μπορείς να το διακρίνεις, πώς μπορείς να το οριοθετήσεις, κύριε Καραϊσκάκη? Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ βασικό. Ένας υποψήφιος ασκούμενος στις τέχνες του μαχητικών αθλημάτων, είναι καλό να πάει να δει τι μάθημα γίνεται, να μιλήσει με τον δάσκαλο, να παρακολουθήσει μαθήματα. Δεν είναι ανάγκη να γραφτεί κατευθείαν. Εμείς ποτέ δεν γράφουμε κανένα μαθητή κατευθείαν. Όσο και παθιασμένος να είναι, να θέλει να έρθει να κάνει, να γραφτεί κατευθείαν, πρέπει να δοκιμάσει τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Και έτσι δοκιμάζουμε και εμείς αυτόν και αυτός δοκιμάζει εμάς. Του δίνεται ευκαιρία. Και επίσης οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για παιδικές ηλικίες και τα παιδιά είναι πάρα πολύ πάνω στην τρυφερότητά τους. Πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν παρκάρουμε ένα παιδί
σε ένα χώρο οπουδήποτε, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι αυτό πλήρει τις προϋποθέσεις. Καταρχήν πρέπει να είναι, να δει πέραν το χαρακτήρα του ατόμου, να δει τι διδάσκεται, τι διδάσκει εκεί πέρα, ποιος είναι ο δάσκαλός του. Πρέπει να υπάρχει δάσκαλος, πρέπει να υπάρχει background. Πρέπει να είναι μέλος κάπου, σε μια ομοσπονδία, αναγνωρισμένη. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά. Υπάρχουν τώρα οι σχολές προπονητών από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Χωρίς να είναι απόλυτο αυτό ότι δεν υπάρχουν και ακαταξιωμένοι δάσκαλοι που είναι εκτός της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά όμως υπάρχει, είναι ένας κλάδος και αυτό που πρέπει να ελεγχθεί. Ανάλογα βέβαια τι θέλει ο καθένας να. Άρα και από τη δική σας την πλευρά χρειάζεστε, κύριε Πετράκη, να έχετε μεγάλη υπομονή και μεγάλη επιμονή, έτσι, σε αυτό που έχετε μπροστά σας. Όταν λέμε αυτός που έχουμε μπροστά μας, εννοούμε τον. Από τα παιδιά μέχρι τον ενήλικο. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το δεδομένο. Δηλαδή, ακριβώς επειδή το καράτε είναι συστηματικό, δεν υπάρχει κάτι. Επιμονή και επιμονή, ναι, στο να μπορέσεις να διδάξεις αυτό που θα διδάξεις, και χρειάζεται και από τις δύο πλευρές. Τόσο από τον ασκούμενο, όσο και από αυτόν που του διδάσκει. Είναι μια αμοιβαία σχέση. Εφόσον όμως αυτό που κάνεις το αγαπάς, δεν είναι κούραση, είναι πλέον ευχαρίστηση με οτιδήποτε στη ζωή, είτε αυτό είναι καράτε. Τα αγόρια ενδιαφέρει πολύ περισσότερο να μάθουν την τέχνη του καράτε. Θα σας απαντήσω εγώ σε αυτό, γιατί έχω μεγαλύτερη εμπειρία. Τα πρώτα χρόνια όταν ξεκίνησα, τα αποδυτήρια των αντρών ήταν μεγαλύτερα και λέγαμε ας κάνουμε και ένα αποδυτήριο για τα κορίτσια. Τώρα έχει αντιστραφεί ο όρος, τα κορίτσια είναι περισσότερα και χαίρομαι που έχει φύγει αυτή η νοοτροπία που το θεωρούσαν σκληρό το καράτε. Τα κορίτσια είναι η πλειοψηφία, μπορώ να πούμε τώρα στον χώρο. Γιατί... Για όλα αυτά τα οποία προαναφέρατε, ότι μπορεί να σου δώσει το συγκεκριμένο το άθλημα ή και για τον επιπλέον λόγο της αυτοάμυνας, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Η πρώτη τους επαφή είναι κυρίως για την αυτοάμυνα, και οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους, γιατί βλέπουν ότι όσο πάνε οι μέρες μας, ας πούμε, όλο και οι κίνδυνοι ανεβαίνουν. Και ο πρώτος λόγος που έρχονται είναι για την αυτοάμυνα, αλλά σε ένα υγιή χώρο, χωρίς να υπάρχουν κινδύνοι κτλ. Όπως προαναφέραμε. Στην πορεία θα διαπιστώσουν ότι μέσα από αυτήν την εξάσκηση αποκτάνε και άλλα πολλά πράγματα που βοηθάνε στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Καλά. Εγώ τα κρατάω όλα αυτά τα οποία λέτε, για να επιστρέψουμε στην εκδήλωση που έχετε μπροστά σας 23 και 24 του μήνα, έτσι κάνοντας μια κουβέντα για το τι είναι το καράτε, γιατί να μάθει κάποιος καράτε, είτε σε μικρή είτε σε μεγάλη ηλικία. Και νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο εδώ στο κλειστό στα 2 ώρακια, όσοι επιθυμούν να μάθουν περισσότερα, ότι θα μπορούν ούτως ή άλλως να πάρουν πληροφορίες από εσάς. Όταν λέτε ότι θα γίνουν κάποια σεμινάρια, μπορώ να έρθω, δηλαδή εγώ το κάνω προσωπικό για να το καταλαβαίνουμε, ναι, 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 να έρθω με την παρέα μου, και εσείς θα μου δείξετε κάποιες τεχνικές, δεν εννοώ ότι θα γίνω άμεσα ο αθλητής, αλλά ότι θα μου δείξετε τον τρόπο μέσα από τον οποίο μπορώ εγώ να προσαρμοστώ σε όλο αυτό, αυτό εννοείται, ή θα είναι σεμινάριο για τους εκπαιδευτές? Το σεμινάριο είναι για όλα τα επίπεδα. Υπάρχουν οι αρχάροι, υπάρχουν δηλαδή τα επίπεδα, χαμηλά επίπεδα, άσπρη κόκκινη ζώνη, κίτρινη πορτοκαλί, πράσινη μπλε, καφέ μαύρη. Και έτσι ένας και ενδιαφερόμενος που θα ήθελε να δει τι κάνουμε, θα μπορούσε να ενταχθεί στο τμήμα των αρχαρίων φυσικά, όπως καλά είπατε το παράδειγμα με εσάς. Θα μπορούσε να μάθει τις βασικές τεχνικές ένας καινούριος. Επίσης είναι προσκεκλημένοι όλοι οι ασκούμενοι, οι συνασκούμενοι με αγνό πνεύμα για τον μπούντο καράτε, για το παραδοσιακό καράτε, να έρθουν να συμμετέχουν στα σεμιναρία μας, ανεξαρτήτου επίπεδου. Φυσικά διδάσκεται το συγκεκριμένο σύστημα, αλλά είναι προσκεκλημένος όλος ο κόσμος, και να δουν σαν θεατές και να δοκιμάσουν την τέχνη μας, να εξασκηθούν μαζί μας. Και φυσικά είναι είσοδος ελεύθερη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, πρέπει να το τονίσουμε. Και στην επίδειξη και στο σεμινάριο. Λοιπόν, και όλα αυτά είπαμε γιατί εδώ κάνετε αυτό το σεμινάριο, γιατί γιορτάζετε τα 35 χρόνια καράτε στην Κρήτη. Με αθλητές και εκπαιδευτές από Ελλάδα, Ιαπωνία, Αργεντινή, Γερμανία, Αγγλία, Ουαλία, Πορτογαλία και Γαλλία. Είναι δύσκολο κάποιος να βγει δάσκαλος στο καράτε, κύριε Πετράκη, να ρωτήσω και εσάς? Είσαστε νέος άνθρωπος. Ναι, πάλι θα πω αυτό που είπα και πριν. Αν αγαπάς κάτι, δεν είναι ποτέ δύσκολο. Διότι ακολουθείς πάντα μία σειρά, τέλος πάντων, από το α στο β και από το β στο γ. Δεν κάθεσαι να σκέφτεσαι πότε θα φτάσω στο ω ή πόσα έχω να κάνω μέχρι τότε. Απλά πας από το πρώτο σημείο στο δεύτερο. Κάποια στιγμή θα έρθει και αυτό. Εάν θέλει κάποιος να γίνει δάσκαλος, μπορεί να γίνει.
με τα χρόνια. Εφόσον το αγαπάει, θα το καταφέρει πολύ εύκολα, θεωρώ εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, ραντεβού, ποια ώρα ακριβώς, το Σάββατο? Το Σάββατο 10 η ώρα είναι αρχινάει το σεμινάριο. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να έρθει λίγο νωρίτερα να μιλήσει, να μιλήσει μαζί μας και να ενταχθεί σε ένα γκρουπ από αυτά που προαναφέραμε. Ωραία. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την διοργάνωση που θα βρεθεί σε εξέλιξη το Σαββατοκύριακο εδώ στο κλειστό στα δύο ωράκια. Θα σας ευχαριστήσω και εσάς κύριε Καραϊσκάκη και εσάς κύριε Πετράκη για την εδώ παρουσία σας στο στούντιο του 984. Καλημέρα σας, χορηγός επικοινωνίας όπως σας είπαμε, Όμιλος Κρήτη TV για αυτή την διοργάνωση. Και σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.